Λοιπόν, μετά από 9 χρόνια επιστροφή στη τηλεόραση. Κολλάζεις με τα πόδια. Ναι, πες μου ότι με προσέχεις. Πες μου ότι με προσέχεις, πραγματικά. Όχι, να βλέπω εδώ κάμερα μένω, κόσμος όλο, τα αγόρια όλοι. Εντάξει, οι άλλοι με κοιτάνε από ενδιαφέρον που βγαίνω μετά θα από τόσο καιρό. Θα σου στείλω μετά τι μηνύματα, θα σου προωθήσω τα μηνύματα που θα μου έχουν στείλει φίλοι μου από τη στήλη. Εμένα με νοιάζει εσύ τη βλέψεις, εσύ με βλέπεις. Και εγώ κολλάζομαι ρε φιλενάδα. Άσε μας μωρέ, δεν σε πιστεύω. Έχω να περάσεις από εδώ 2 χρόνια, 3 και 9 από την τηλεόραση. Γιατί το κάνεις αυτό και πώς σε κατάφερε ο Γεωργίου? Το έχω πει. Καταρχήν ήθελα να κάνω λίγο διακοπές. Αυτό για μένα είναι λίγο σαν χόμπι, σαν διακοπές. Ναι. Γιατί δεν πήρα ποτέ διακοπές όσα χρόνια είμαι δήμαρχος. Ήθελα λίγο να καθαρίσω μέσα τις μπαταρίες, να τις φορτίσω μάλλον κτλ. Για να κάνω καλύτερα τη δουλειά που αγαπάω. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Την αγαπάω. Είμαι ερωτευμένος με αυτή τη δουλειά. Αν είσαι ερωτευμένος, πώς την αφήνεις? Γιατί μ' αρέσει η άλλη περισσότερο. Καταλαβες. Πώς μπήκε η δουλειά ανάμεσά μας? Καλά, δεν ήμασταν τόσα χρόνια. Δεν είναι δουλειά τώρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση με την οποία τελικά εκεί είμαι ταγμένος, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο βαθμό. Θα προσπαθήσουμε για το δεύτερο βαθμό. Είναι αυτό που μου αρέσει, γιατί έχει καθημερινότητα, έχει αγώνα καθημερινό, μάχεσαι, είσαι κοντά με τον κόσμο. Έτσι, όπως είσαι εσύ στο καθημερινό σου κτλ. Αυτά. Και επίσης θα βγουν και 5 δραχμές για κάποιες φιλανθρωπίες, γιατί εγώ δεν θα πάρω χρήματα. Εννοείς ότι θα κρατήσεις χρήματα από αυτά, από τα λεφτά που θα είναι όλα πληρωμένα, τα βενζίνες μου, τι θα φάω, τι θα πιω όταν ανέρχομαι στην Αθήνα και κάθομαι στα ξενοδοχεία. Όλα είναι πληρωμένα βεβαίως στην παραγωγή. Αλλά τα χρήματα που θα ήταν να πάρω θα πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα θα γίνει κανονική παραλαβή παράδοση, για να μην λένε ότι δεν θέλω. Και βέβαια, γιατί να το κρύψω, το έκανα και γιατί θα με βοηθήσει και στην πολιτική μου, στο πολιτικό μου βήμα το επόμενο. Μπράβο, μπράβο. Πώς το έχουμε να λέμε κι άλλα δηλαδή. Ναι. Περιμένουμε περισσότερα. Ωραία, θα τα πούμε κι αυτά. Πες μου λίγο, επειδή εντάξει, παιδί έχεις, αλλά τόσο μεγάλο σαν το παιδί που υποτίθεται ότι έχεις στη σειρά τακουάς. 5 χρόνια διαφορά έχουν. Έχει μεγάλη διαφορά, άλλο να έχεις ένα κοριτσάκι στην εφηβεία. Την Παρασκευή που ήρθε η κόρη μου στο γύρισμα, προχθές, τις έβλεπα μαζί. 5 χρόνια διαφορά. Είναι οι ίδιες μπουροκαβλίτσες. Ναι, παιδί μου, αλλά εμάς μας έχεις αφήσει σε μια άλλη κατάσταση. Ξαφνικά μας βγαίνει τηλεόραση μπαμπάς, μεγάλης κόρης και παντρεμένης και με ερωτική ιστορία κτλ. Και γιο εξάχρονο. Και γιο εξάχρονο. Δύο παιδιά. Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις. Εμένα δηλαδή, μου το που το άκουσε, είπες ναι, αυτός ο ρόλος. Ο ψυχισμός μου. Είμαι έτοιμος για να μπω σε αυτό το κομμάτι. Ο ψυχισμός μου από μικρός είναι του πατέρα. Πώς δεν φαινόταν αυτό ποτέ? Είμαι πατέρα. Κι όμως, άμα ρωτήσεις φίλους μου, δηλαδή. Τύχαινε μεγαλύτεροι από μένα φίλοι, 15 χρόνια παραπάνω, μου φερόντουσαν, όχι σαν φίλο ή σαν αδερφό, με είχαν σαν πατέρα τους. Ακόμα και τώρα άνθρωποι, 60-65 άριδες, μου φέρονται, θέλουν από μένα τη συμβουλή, τη συμπαράσταση, σαν να είμαι ο πατέρας τους. Φέρω την πατρική σκιά, το πατρικό βάρος. Και τώρα που έχασα και τον πατέρα μου, έχασε τον πατέρα σου, όπως το καλοκαίρι, ναι. Το φέρω ακόμα περισσότερο. Το πήρα όλο και το δικό του. Απόστολε, εσύ εφηβεία δεν πέρασες. Δηλαδή, ο πατέρας σου δεν σε κυνήγησε, ο πατέρας σου δεν αγχώθηκε, δεν αναστατώθηκε μαζί σου. Το λέω τώρα γιατί πια είμαστε όλοι σε φάση που τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Αρχίζουμε να βλέπουμε τι σημαίνει εφηβεία. Δεν το ξέραμε κι εμείς μέχρι χτες. Και γι' αυτό, επειδή εσένα σε θυμάμαι όταν σε πρωτογνώρισα. Βέβαια, εγώ σε γνώρισα μετά τα 20, αλλά μικρός ήσουν. Ναι, ήσουν πάντα ζωηρό αγόρι. Φαντάζομαι λοιπόν τι εφηβεία θα πέρασες. Πέρασες. Ο πατέρας σου δηλαδή. Πέρασα ένα δίχρονο πολύ επικίνδυνο. Μέχρι τα 16 ήμουν φυτό. 15 εκεί ήμουν φυτό. Μετά πέρασα ένα δίχρονο εξαιρετικά επικίνδυνο. Βίβερε περικολοζαμέντα, δηλαδή έκανα ό,τι. Δηλαδή, ναι, ο πατέρας μου είχε μεγάλο πρόβλημα. Η μάνα μου μεγαλύτερο. Γιατί η μάνα σου? Η μάνα είναι πιο ευαίσθητη τώρα, ξέρεις. Και υπήρχε πάντα και η σχέση με τη μάνα. Με τον πατέρα μου ήμασταν συνέχεια στα κόκκινα. Στα κόκκινα όμως. Έτσι όμως δεν λένε ότι είναι η σχέση συνήθως πατέρα με γιο. Πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι ήταν η σχέση μας. Εκτός από τα τελευταία χρόνια που ήταν άρρωστος, η σχέση μας ήταν συνέχεια στα κόκκινα. Με πολύ αγάπη όμως. Πάρα πολύ αγάπη. Τεράστια αγάπη, αλλά στα κόκκινα.